Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή παρέα. Καφές. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Είδα μια πλέξη που μου άρεσε πάρα πολύ, αυτή εδώ. Πολύ συμπαγής, πολύ ωραία, περιστροφική φυσικά. Είναι ιδανικότατη για τσάντες, κουβέρτες και ό,τι θέλουμε να κάνουμε πολύ σκληρό, πολύ πυκνό αυτό. Είναι φανταστική πλέξη. Λοιπόν, έφτιαξε αυτό το κομματάκι το περιστροφικό για να δούμε την πλέξη μας. Αλλά αυτό τι μου βάλε ιδέες. Αυτό, εάν το κάνουμε έτσι, το μακρύνουμε, το ράψουμε από κάτω και του βάλουμε ένα καπάκι, είναι ό,τι πρέπει για κινητό. Όπως το έπλεκα, το σκεφτόμουν. Λέω, κοίτα να δεις τι ωραίο. Τάκ, 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 το ράβεις από κάτω, το ψηλώνεις λίγο, βάζεις και ένα καπάκι και τελείωσε. Είναι υπέροχη πλέξη. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε. Πάμε. Σε αυτό θα φανεί και καλύτερα τώρα που θα το κάνουμε. Λοιπόν, καταρχάς πάμε να κάνουμε ένα περιστροφικό, γιατί αυτό επειδή είναι περιστροφικό, πρέπει να κάνουμε δύο σειρούλες σε περιστροφική πλέξη, δηλαδή δύο σειρές άριχτα, περιστροφικά για να ξεκινήσει η πλέξη μας. Εγώ τώρα θα κάνω λίγο, να γίνει περιστροφική, κάνουμε αρκετά και θα σας πω μετά τι θα κάνουμε. Πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ όμορφη. Λοιπόν, είναι αρκετό ή θέλουμε κι άλλο, για να δούμε. Έστριψε αρκετά να μας δώσει έτσι λίγο μια εικόνα. Όχι, θέλει κι άλλο λίγο. Εσείς βέβαια δεν χρειάζεται να κάνετε αυτό το πράγμα, γιατί θα έχετε έτοιμο τον πάτο της τσάντας, ας πούμε. Ναι, νομίζω ότι θα φανεί. Κάνα δύο-τρεις ακόμα. Λοιπόν, ένα. Εντάξει είμαστε. Πάμε τώρα να ενώσουμε προσεκτικά την αλυσιδούλα μας, εδώ. Εκεί. Και να κάνουμε τώρα, εδώ πάνω στην αλυσίδα μας, δύο σειρές, άριχτα, δύο σειρές. Λοιπόν, αυτή μπορεί να πλεχτεί και περιστροφικά. Οπότε εκεί που ξεκινάτε, αν θέλετε, μπορείτε να μου βάλετε ένα ποντοδείκτη για να μην ανεβαίνετε σειρές. Δεν υπάρχει λόγος. Πλέκετε πάρα πολύ ωραία περιστροφικά. Εγώ περιστροφικά την έχω πλέξει και βγήκε πάρα πολύ όμορφη. Λοιπόν, κάντε μου δύο σειρές άριχτα και ανοίγω μόλις φτάσουμε εδώ να αρχίσουμε να πλέκουμε την πανέμορφη πλέξη. Εδώ έχω βάλει ένα ποντοδείκτη στον τελευταίο πόντο της σειράς μου για να ξέρω πότε αλλάζω σειρά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι ο τελευταίος πόντος από τις δύο σειρές που κάναμε. Και μετά, τι κάνουμε. Μπαίνουμε εδώ και μπαίνουμε και εδώ και τα κλείνουμε μαζί. Εντάξει. Μπαίνουμε εδώ και μπαίνουμε λοξός δεξιά από κάτω. Και τα κλείνουμε μαζί. Αυτή είναι η πλέξη μας. Εδώ, χωρίς να το πλέκουμε αυτό, το βλέπετε, το κρατάω στο βελονάκι μου. Άριχτα είναι και τα δύο. Απλώς μπαίνω μια πάνω και μια λοξός δεξιά. Λοιπόν, εδώ, οπ, στάσου. Λοιπόν, εδώ και λοξός δεξιά κάτω. Βλέπετε, εδώ και σε αυτή εδώ την τρυπούλα. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται δύο σειρές. Γιατί μας είναι χρήσιμη και η κάτω σειρά. Γι' αυτό είπα δύο σειρές άριχτα να κάνουμε. Λοιπόν, εκεί. Αυτό. Εδώ. Και κάτω δεξιά μας. Κοιτάξτε τι ωραίο που βγαίνει. Βλέπετε. Πάρα πολύ ωραίο. Και πάρα πολύ εύκολο. Εκεί. Για αυτούς που ξέρουν μόνο άριχτα. Φανταστείτε δηλαδή, είναι μία πλέξη η οποία είναι για όλους μας. Αυτό με ενδιαφέρει, να είναι όμορφες και εύκολες, χωρίς πολλά πολλά. Υπάρχουν βέβαια και πλέξεις που έχουμε κάνει, οι οποίες είναι πιο απαιτητικές. Αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Και αυτοί που τώρα αρχίζουν βελονάκι, από κάπου πρέπει να αρχίσουν. Αλλά να κάνουν όμορφα και εύκολα πράγματα. Να το. Λοιπόν, έτσι πάμε γύρω, 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 γύρω. Μέχρι να φτάσουμε εδώ που ήταν ο τελευταίος μας πόντος, έτσι. Λοιπόν, πάμε γύρω-γύρω, όλοι μαζί και ανοίγω πριν φτάσω στο τέλος για να κάνουμε μαζί τους τελευταίους πόντους. Να το, εδώ είπαμε και λοξός κάτω δεξιά. Αυτό.
Λοιπόν, πάμε μέχρι το τέλος σειράς. Αυτός εδώ λοιπόν είναι ο τελευταίος μας πόντος. Γιατί είναι ο τελευταίος μας? Γιατί εδώ βλέπουμε ότι έχουμε αρχίσει και σταυρώνουμε. Άρα εδώ είναι ο τελευταίος μας πόντος. Κάνουμε λοιπόν. Μπαίνουμε και κάνουμε το τελευταίο από τα σταυρωμένα. Και αρχίσουμε λοιπόν, αφού βάζουμε ένα ποντοδίκτυ, αν θέλουμε για τους αρχάριους, σας βάλουμε ένα ποντοδίκτυ, δεν χάθηκε ο κόσμος, να είμαστε σίγουροι. Όπως θέλετε να το κλείσουμε. Εκεί. Και αρχίσουμε τώρα λοιπόν να κάνουμε πάλι δύο σειρές άριχτα. Γύρω, 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 περιστροφικά, δύο σειρές άριχτα. Μόλις κάνουμε λοιπόν τις δύο σειρές τα άριχτα και σημαδέψουμε πάλι το τελευταίο μας πόντο, ανοίγουμε να ξεκινήσουμε πάλι να κάνουμε το σχεδιάκι μας. Δηλαδή το σχέδιο είναι δύο σειρές άριχτα, μία σειρά σταυρωμένα. Δύο σειρές άριχτα, μία σειρά σταυρωμένα. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε τις δύο σειρές άριχτα για να ξανακάνουμε άλλη μία σειρά σταυρωμένα, να δούμε και το σχέδιό μας σε όλο το μεγαλείο, έτσι. Φτάσαμε λοιπόν στον τελευταίο πόντο. Τι κάνουμε τώρα? Ένα εδώ και ένα πίσω λοξά δεξιά, το βλέπετε? Εκεί. Ένα εδώ και ένα πίσω λοξά δεξιά. Για να μην μπερδεύεστε, αυτά εδώ πρέπει να είναι δίπλα-δίπλα και αυτά. Οπότε, όταν μπαίνουμε εδώ, βλέπουμε που έχουμε πλέξει και μπαίνουμε στο επόμενο. Εάν νομίζετε ότι έτσι σας διευκολύνει να το βλέπετε καλύτερα. Εκεί. Και λοξά δεξιά. Εκεί. Και λοξά. Ο Νονός την έχει ονομάσει λοξή περιστροφική, είπαμε Παναγιώτη. Λοξή περιστροφική. Έτσι θα τη βρείτε δηλαδή μέσα στις πλέξεις. Να τη. Κάνουμε μερικά μαζί ακόμα. Ένα εδώ, είναι πάρα πολύ εύκολο. Και ένα εδώ. Να το. Ένα εδώ. Και ένα εδώ. Ένα εδώ. Και ένα εδώ. Εδώ. Και εδώ. Εκεί. Και εκεί. Και το πάμε γύρω, 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 έτσι. Νομίζω δεν χρειάζεται πια, παιδιά. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, μετά από αυτή τη σειρά, τι είπαμε ότι κάνουμε όταν φτάσουμε στην αρχή που έχουμε βάλει τον ποντοδίκτυ πάλι, εδώ δηλαδή, στο τελευταίο μας πόντο, έτσι, βάζετε ποντοδίκτυ για τους αρχάριους, βάζετε. Εκεί θα κάνουμε πάλι δυο σειρές άριχτα και θα ξαναξεκινήσουμε πάλι. Από τον επόμενο πόντο, από τον τελευταίο, θα κάνουμε πάλι τα λοξά μας. Βλέπετε? Αυτό. Και κοιτάξτε τι φανταστική πλέξη βγαίνει. Καταπληκτική, έτσι. Πάμε να το πάμε 2-3 ακόμα. Για να το δούμε. Ωραία. Νομίζω ότι είμαστε καλά εδώ. Να φανεί καλά, καλά. Κάναμε το μισό. Λοιπόν, είναι αυτή. Κοιτάξτε τι φανταστική είναι. Νομίζω ότι είναι από τις ωραιότερες πλέξεις συμπαγής. Λοιπόν, αυτή είναι η πλέξη μας. Αυτή είναι η πλέξη μας. Έτσι. Λοιπόν, εάν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε. Ποια έχετε μάθει, θα κάνετε για αυτούς που δεν έχουν κάνει, γιατί είναι αρκετοί αυτοί που έχουν κάνει, αλλά θέλουμε να μεγαλώσουμε την παρέα μας. Λοιπόν, όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, πατήστε εγγραφή, πατήστε και το κουδουνάκι που είναι δίπλα, για να σας έρχονται ενημερώσεις. Μπορείτε να μπείτε Facebook, TikTok, Instagram, να μας βρείτε. Πλέξιμο, ράψιμο και έντιμα κανονικά είναι, στα λατινικά κολλημένο, όπως το ξέρετε. Και θα μπορείτε να μπείτε και στο site μας, όπου υπάρχουν όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε για τις δημιουργίες μας, εδώ που κάνουμε παρέα. Είναι πλέξιμο-ράψιμο-κέντυμα.gr. Μπορείτε να μου αφήνετε μηνύματα από κάτω, από τα βιντεάκια, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να τα διαβάζω και απαντάω σε όλους. Μπορείτε να με παίρνετε τηλέφωνο, αν έχετε απορίες για κάτι. Μπορείτε να μου αφήνετε μήνυμα κάτω από το Facebook στα μηνύματα. Δηλαδή εγώ μπορώ να επικοινωνήσω όπως και εσείς με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή μεταξύ μας θα υπάρχει επικοινωνία. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να προσέχετε τον εαυτό σας, φιλάκια πολλά.